Jesus Pedagogus Residentito, Anauco Luz Padera, Engartito Isu, Viato Evangelio Ego Imas Egenisa, Ianechete Parapolus Pedagogus Pedascalus in Christo, Δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, διότι εγώ με το κήρυγμα του Ευαγγελίου σας γέννησα πνευματικά με την χάρη που μου έδωσε η κοινωνία και η σχέση μου με τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο πνευματικός πατέρας για τους χριστιανούς της Κορίνθου. Αυτός που αναγέννησε πνευματικά, αυτή ακριβώς η πνευματική συγγένεια μας δίνει την αφορμή να δούμε πρώτα ποιο είναι το έργο του Πνευματικού Πατέρα και δεύτερον ποια πρέπει να είναι η δική μας τάση απέναντί του. Το έργο του Πνευματικού Πατέρα, Πνευματικός Πατέρας σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, είναι ο άνθρωπος εκείνος, είτε ιερέας είτε μοναχός ή λαϊκός, τον οποίον η Θεία Πρόνοια έφερε κοντά μας σε κάποια στιγμή τη ζωή μας για να μας οδηγήσει στη συνειδητή πίστη και χριστιανική ζωή. Ειδικότερα, Πνευματικός Πατέρας θεωρείται ο ιερέας, στον οποίον εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, αλλά και καταφέρουμε για να λάβουμε κατάλληλες συμβουλές και καθοδήγηση στον πνευματικό μας αγώνα. Το έργο του Πνευματικού Πατέρα, όπως με θαυμάσιο τρόπο σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος και θαυματουργός, είναι η ψυχική πτέρωση, αρπάξε κόσμο και δούνε Θεό, να δώσει δηλαδή πνευματικά φτερά στην δική του πιστού, να την αρπάξει από τα νύχια του ονοκοτού κόσμου και να την αφασκαλίσει κοντά στο Θεό. Όλα αυτά απαιτούν πολλές προμήθειες, νοθεσίες και προσευχές, όπως ακριβώς έκανε ο Απόστολος Παύλος, το εξαίρετο πρότυπο πνευματικού πατρός, ο οποίος δεν έπαβε με τα δακρύα νουθετών έναν έγκαστον. Αχ, Χριστού, φορκωθεί Χριστός στις ψυχές των πιστών, οι Άγιοι Πατέρες παρομοιάζουν τον πνευματικό με ιατρό, όπως γνωριτούμε έναν καλό προσωπικό γιατρό και του εκθέτουμε το ιστορικό μας και όλα τα συμπτώματα ασθενείας που τυχόν παρουσιάζονται προκειμένου να μας δώσει το κατάλληλο φάρμακο. Έτσι οφείλουμε να βρούμε και έναν καλό πνευματικό για να επιμελείται την υγεία της ψυχής μας. Ονομάζουμε επίσης τον πνευματικό και αλήπτη, δηλαδή προπονητή, επειδή στους αρχαίους αγώνες πάλι άλυπαν τους αθλητές με λάδι για να ξεφεύγουν από τη λαβέ του αντιπάλου, παρομοίως και ο πνευματικός με τις κατάλληλες οδηγίες και παρενέσεις συμπαραστέκεται ως καλός προπονητής κοντά σε κάθε χριστιανό που καλείται να αγωνίζεται πνευματικά και να τον βοηθά, για να ξεκλειστά και να ξεφεύγει από τις επιθέσεις του παγκάκου διαβόλου. Ο πνευματικός και εμείς έχουμε ανάγκη λοιπόν όλοι από πνευματικό πατέρα. Τι οφείλουμε όμως εμείς να κάνουμε? Αυτό που οφείλουμε κυρίως είναι η υπακοή μας. Ο πνευματικός μας δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να αποφεύγουμε ή τι να ακολουθούμε. Ας τον ακούμε, διότι ομιλεί με προσωπικά κριτήρια και ιδιοτέτει, αλλά με κόπο Θεού και συνέστηση ευθύνης, για να μας βοηθήσει να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε κάθε περίπτωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης λέγει ότι αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στον πνευματικό του πατέρα μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολλήριο και άλλοτε ασβέστη. Ποιο το όφελος? Ας πάρουμε λοιπόν απόφαση να κάνουμε τελεία υπακοής υποδείξης του πνευματικού. Αυτό είναι ασφάλεια για μας και χαρά για τον ίδιο
Благословляй Пети вас Прокопи, у апостолов Евангелисты Иоанн и Грампи, ходи мегади харазо кимаса, Διότι βρήκε ορισμένα από τα παιδιά σου να πορεύονται σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ας δίνουμε και εμείς χαρά στο πνευματικό με την υπακοή μας. Τι ευλογία να έχουμε πνευματικό πατέρα, πόσους αγώνες και προσευχές, πόσες θυσίες και κόπους καταβάλει ο άνθρωπος αυτός για να μας περάσει μέσα από την τρικυμισμένη θάλασσα του κόσμου στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Ας παρακαλούμε τον Άγιον Θεό να μας χαρίζει πάντοτε πνευματικό μας Πατέρα, άξιον οδηγός στην πνευματική μας πορεία προς την ουράνιον Βασιλεία.